Θα να ξεκινούμε. Αριστοτρίτη, 7 Ιουνίου 2022. Καλημέρα. Καλημέρα. Δροσερή, δροσερή και κοριτσίστικη σήμερα η Αριστονίκη μας. Είπα να φορέσω ότι κάτι ανοιξιάτικο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε θεματάρα σήμερα, η οποία έχει άμεση σχέση με τα προηγούμενα Αριστοτρίτες που κάναμε, οι οποίες, όπως πρόσεξες, τις έχουν προβληματίσει θετικά και έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον σε πολύ κόσμο τα θέματα που έχουμε πάρει. Λοιπόν, συγχωρείτε και πώς η γονεϊκή απουσία. Αγαπημένες μου, σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που συμβάλλετε ακάματα στη ψυχοεκπαίδευσή μας. Η βοήθεια σας για μένα, όπως έχω εκφράσει πολλάκις, είναι ανεκτίμητη. Αφορμή για το παρόν email είναι Αριστοτρίτη 3/5 με θέμα «Παιδιά που δεν έχουν αγαπηθεί από τον πατέρα τους και οι συνέπειες στην ενήλικη ζωή». Είμαι 40 ετών και οι γονείς μου έχουν χωρίσει όταν ήμουν 12 ετών. Στην περίπτωσή μου εφαρμόστηκε το μοτίβο του απόντος πατέρα. Ο πατέρας μου είναι πλέον 78 ετών, ζει μόνος, είναι αρκετά μονήρης. Ποτέ δεν έλειψε από το σπίτι αδικαιολόγητα, ποτέ δεν κοίταξε άλλες γυναίκες, ποτέ δεν ξέχασε το σπίτι του. Ωστόσο, ξεχνιόταν μέσα στο σπίτι του. Μόλις γύρναγε από τη δουλειά, έτρωγε, ξάπλωνε και εκεί τελείωνε ο ρόλος του. Αν κάτι μας συνέβαινε, για παράδειγμα θέμα υγείας, έτρεχε. Ήταν παρόν, απόν. Ουδέποτε μας προσέγγισε, μας χάιδεψε ή μας έκανε την πολύ απλή ερώτηση «Τι κάνεις?». Όλα αυτά τα χρόνια που οι γονείς μου είναι χωρισμένοι, δεν μας έχει πάρει ούτε μια φορά τηλέφωνο, χωρίς υπερβολή. Το μοτίβο είναι να τον καλέσουμε εγώ ή η αδερφή μου και να μας πει να τον δούμε ή να φάμε μαζί του. Εν ολίγης, θα έλεγα ότι ο πατέρας μου είναι ένας ηθικός άνθρωπος, που όμως δεν διαθέτει κανένα ίχνος συναισθηματικής νοημοσύνης και το κυριότερο, καμία διάθεση για αυτοβελτίωση. Κατόπιν 4 ετών ατομικής ψυχοθεραπείας, τώρα συνεχίζω σε ομάδα, δεν το αφήνω με τίποτα και πολύ καλά κάνει φίλοι, δεν γνωρίζω πώς να χειριστώ το θέμα της επικοινωνίας με τον πατέρα μου. Αναλογίστηκα πολλές φορές τον τρόπο δικής του διαπαιδαγώγησης. Από πολύ φτωχή οικογένεια, σε ένα πολύ φτωχό χωριό, με μηδενική αγάπη από τη δική του μητέρα. Σημειώνω απλώς τη φράση που έχει μείνει παροιμιώδη στην οικογένεια που έλεγε η μητέρα του στους γιους της: «Οι γυναίκες που θα γνωρίσετε θα κοιτάξουν πώς να σας βάλω στο βρακί τους». Ον-ον, νοήτο. Δηλαδή, η ίδια η μητέρα ενέπνεε μισογενισμό στα αγόρια που μεγάλωνε, η γιαγιά της φίλης δηλαδή. Πέρασα από το στάδιο της οργής απέναντί του, του τα έχωσα σε καυγάδες. Επίσης, στο στάδιο της πλήρους απουσίας, εξαφανίστηκα για μήνες. Προφανώς και δεν επιδίωξε εκείνος να επικοινωνήσει ούτε μία φορά. Το μόνο που έκανε ήταν να μου στέλνει φαγητό μέσω της αδερφής μου, που διατηρεί ένα σταθερό ρυθμό επικοινωνίας μαζί του, και μερικές φορές να μου στέλνει ένα χαρτζιλίκι. Πλέον βρίσκομαι στα 40 και έχω επεξεργαστεί ψυχολογικά αρκετά θέματα. Για κάποιο λόγο όμως, ο εαυτός μου αρνείται να τον προσεγγίσει με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν πάω να τον επισκεφτώ, δεν με ενδιαφέρει να τον τηλεφωνήσω, δεν του εύχομαι χρόνια πολλά στις γιορτές. Δεν το κάνω από εκδίκηση. Μόλις πάω να επικοινωνήσω, με πιάνει πονοκέφαλος και τρέμω την οποιαδήποτε επαφή. Μου επαληθεύει κάτι μαύρο μέσα μου, από το οποίο προσπαθώ να ξεφύγω. Η μητέρα μου, ούσα από τα νιάτα της υποστηρικτική, με συμβουλεύει να του κάνω ένα απλό τηλεφώνημα με το επιχείρημα ότι πλέον είναι αρκετά μεγάλος σε ηλικία και να του μιλήσω λίγο για άσχετα θέματα, λόγω χάρη για θέματα επικαιρότητας, ίσα ίσα για να γίνει κάποια συζήτηση. Το ίδιο και η αδερφή μου. Το θέμα είναι ότι βιώνω πιεστικά οποιαδήποτε επαφή και με πιάνει πονοκέφαλος στην ιδέα και μόνο ότι θα του μιλήσω. Ίσως γιατί είμαι προκατηλημένη ότι αντί να μου πει δύο απλά λόγια «χάρηκα που πήρες, τι κάνεις», θα ακούσω πάλι για την αδιαφορία των παιδιών που μεγάλωσε και ότι δεν έχει ξανακούσει παρόμοια και ότι όλοι το ρωτάνε «Μα πού είναι η κόρη σου?» και αυτός ντρέπεται και δεν έχει την απαντήσει και πάει λέγοντας. Δεδομένου ότι θέλω να προστατεύω τον εαυτό μου από οποιαδήποτε ανθρώπινη επαφή, με φέρνει σε δύσκολη θέση και με ζορίζει ψυχικά, το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει τρόπος να αγνοήσω, αν όχι να συγχωρήσω, την άτυπη γονεϊκή απουσία του? Τι θα κάνω με τις ενοχές που θα αναπτυχθούν όταν αποβιώσει?
Γιατί είναι σίγουρο ότι θα αναπτυχθούν και με τις φωνές μέσα μου που μου λένε «Μα καλά, κάνε ένα πεντάλεπτο τηλεφώνημα έστω, μην είσαι μουλάρι». Θέλω να δελεάσω τον εαυτό μου, ακόμη και να τον πιέσω να φερθεί με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο, αλλά αυτός, δηλαδή ο εαυτός της, αρνείται πεισματικά. Θεωρώ πως αγαπώ τον πατέρα μου. Πολλές φορές θυμάμαι ορισμένα ανέκδοτα που έλεγε, αλλά αυτή η αγάπη δεν είναι ικανή να ελαφρύνει το βάρος που νιώθω κάθε φορά που καλούμε να επικοινωνήσω μαζί του. Πώς παραμένει ένα τέκνο, όχι παιδί, το έχεις επισημάνει πολύ σωστά σε ένα vlog σου και το έχω κρατήσει. Πώς παραμένει ένα τέκνο παρόν σε μία ούτως ή άλλως ψυχρή σχέση. Με βαθύτατη εκτίμηση. Αυτό είναι το email. Και ας, επειδή στάλικε με αφορμή το βίντεο που κάναμε μαζί για τη γονεϊκή απουσία, είπα να το διαβάσουμε μαζί και να είναι το θέμα του σημερινού μας vlog. Λοιπόν, οι φίλοι νομίζω ότι είναι καλό να κάνει έτσι εντατική ψυχοθεραπεία, γιατί είναι πολύ δύσκολο το θέμα αυτό. Μέσα από το αφήγημα της διαφαίνεται έντονα η συναισθηματική αποκλήρωση. Υπάρχει η οικονομική αποκλήρωση, η κληρονομική, που είναι όταν οι γονείς αποκληρώνουν τα παιδιά τους και δεν τους επιτρέπουν να πάρουν κάποια γονεϊκή περιουσία, και υπάρχει και συναισθηματική αποκλήρωση που είναι ότι το αποκληρώνουν επί της ουσίας από συναισθήματα που μπορούν να λάβουν από τους γονείς τους. Υπάρχει λοιπόν το κορίτσι αυτό μέσα στα πλαίσια του να αυτοπροστατευτεί ως μηχανισμό άμυνας. Επέβαλε στον εαυτό της τη γονική αποξένωση, δηλαδή είπε από συνειδητά πια, γιατί το γνωρίζει, ότι εγώ θα αποξενωθώ από αυτό το άτομο, γιατί δεν μου κάνει καλό. Δεν μπορώ να έχω σχέση μαζί του, με πληγώνει η σχέση μαζί του. Δεν δύναται ο άνθρωπος αυτός να είναι γονέας, να μου δώσει αυτά που δίνει ένας γονέας. Οπότε, για να μην πονάω άλλο, για να μην συνεχίζεται η κακοποίηση της απουσίας του στη ζωή μου, που μου τη θυμίζει κάθε φορά που τέλος πάντων προσπαθώ να έχω οποιαδήποτε επαφή μαζί του, επιλέγω συνειδητά να αποξενωθώ για να λυτρωθώ. Μετά λοιπόν από αυτό το όλο το ασυνείδητο κομμάτι που ενέχει και ένα συνειδητό κομμάτι μέσα, ξεκινάν τα κοινωνικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Μα πρέπει να συγχωρείς, μα είναι γονείς σου, με γονείς σου έχουν το μανδύα της αγιότητος, ότι δεν γίνεται, είσαι σκληρή, είσαι αγνώμων, είσαι αχάριστη. Κοίταξε, λέει ότι η μητέρα της που ήταν από πάντα υποστηριχτική, της λέει όμως πάρτον και μίλησέ του για άσχετα λόγια. Να πω κάτι εδώ, ως μάνα. Έχουμε πρωτίστως ευθύνη απέναντι στο παιδί μας και έπειτα απέναντι στον πρώην σύζυγό μας. Δηλαδή, ακόμη και ως μανάδες, εάν λυπούμαστε τον πρώην σύζυγό μας που τον τιμωρούν άθελα τους τα παιδιά μας, γιατί ό,τι παίρνεις θα θερήσεις. Δηλαδή, αν υπάρχει μία απουσία από τη ζωή των παιδιών, αν υπάρχει μία, θα έλεγα, ναρκισσιστική παραμέληση των παιδιών στην ουσία, γιατί ακούγοντας το πώς περιέγραφε τη δράση του πατέρα της, μου φαινόταν σαν ένας παραμελητικός νάρκισσος, κρυφονάρκισσος. Δηλαδή δεν έκανε κάτι που να δείχνει ότι ήταν εγωκεντρικός, αλλά στην ουσία παραμελούσε συναισθηματικά τα παιδιά του, δεν ασχολούνταν με τα παιδιά. Είναι και η απουσία η συναισθηματική ένας τρόπος κακοποίησης των παιδιών. Αν έχουμε παιδιά τα οποία είναι είτε στην εφηβεία τους, είτε στην νεότητα τους, είτε στην ενήλικη ζωή, και τα οποία λένε «Δεν νιώθω καλά μάνα να τον πάρω τηλέφωνο. Νιώθω μόνο στη σκέψη ότι θα μιλήσω μαζί του, με πιάνει πονοκέφαλος». Δεν είναι καλή ιδέα να σκεφτούμε «Μάνα μου τον καημένο, τον πρώην άντρα μου, που εγώ ίδια το χώρισα για να γλιτώσω, εγκρίμω καημένος, και ας βάλω τα παιδιά μου στη διαδικασία να έχουν επαφές μαζί του, έστω κι αν δεν θέλουν. Έστω και αν βλέπω ότι μόνο η αναφορά του ονόματός του τα χαλάει». Γιατί πρέπει να το προσέξουμε οι μανάδες τώρα. Το λέω σε μανάδες. Το λέω ως μητέρα που δεν είμαι μαζί με τον πατέρα των παιδιών. Εμείς οι ίδιες μπορεί να έχουμε ξεπεράσει το οποιοδήποτε ζήτημα είχαμε με έναν άνθρωπο, παντρευτήκαμε και δεν ταιριάξαμε, ειδικά αν έχουν περάσει και πολλά χρόνια από το διαζύγιο, να μην έχουμε κανένα θυμό, καμία στενοχώρια, να έχουμε ξεπεράσει το ζήτημα. Να έχουμε αναλάβει προσωπικά τις ευθύνες, να πω εγώ φταίω που διάλεξα έναν άνθρωπο που δεν μου έκανε.
Δεν πρέπει όμως να είμαστε ανέσθητοι ως προς τα συναισθήματα των παιδιών μας και να λέμε στα παιδιά μας «γίνε κομιλφό». Πάρ' τον ένα τηλέφωνο, δεν τον γουστάρεις. Κάθε φορά που μιλάς μαζί του νιώθεις χαλιά. Κάθε φορά που μιλάς μαζί του έχεις ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. Πάρε τον όμως για να είσαι καλός γιος. Πάρ' τον καημένο, είναι κρίμα ο καημένος. Όχι, το παιδί σου θα το σκεφτείς πρώτα. Η ευθύνη σου είναι απέναντι στο παιδί σου. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Δηλαδή, είχες μείνει εκεί που έλεγες ότι έρχεται η κοινωνία και σου λέει ότι δεν είναι σωστό να μην έχεις επαφές με τον γονιό. Ναι, γιατί είναι αυτό που λέει το κορίτσι στην περιγραφή του, ότι μήπως θα νιώθω τύψεις μετά κτλ. Για να μην υπάρχουν αυτές οι τύψεις, πρέπει να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου και να είσαι πεπισμένος. Εσύ το παιδί που γονικά αποξενώθηκες από μόνο σου ή σε βοήθησε να το κάνεις εσύ η κατάσταση. Προφανώς σε βοήθησε. Ναι. Πρέπει να έχεις κάνει δουλειά με τον εαυτό σου και να είσαι σίγουρη και πεπισμένη ότι αυτό που έχεις κάνει είναι για το καλό σου. Και σίγουρα όταν είσαι μακριά από έναν άνθρωπο, ο οποίος ενδέχεται να έχει ναρκισσιστικά στοιχεία, ενδέχεται να μην έκανε να είναι γονιός, ενδέχεται να ήταν παραμελητικός γονέας και όλα τα λοιπά που μπορεί να είναι, διάγνωση δεν μπορούμε να κάνουμε από μακριά, αλλά μέσα από την περιγραφή υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν όλα αυτά ή μέρος από αυτά, τότε είπαμε ότι το κάνεις για αυτοπροστασία. Αν λοιπόν είσαι μακριά από αυτόν τον άνθρωπο, η μητέρα είναι η πατέρας, μπορείς να τον συγχωρέσεις από μακριά και όταν θα πεθάνει αυτός ο άνθρωπος, μπορείς να τον συγχωρέσεις μετά ολοκληρωτικά, καθότι θα τελέψει, θα τελειώσει η κακοποίηση που θα σου κάνει. Δηλαδή, ξέρεις τι έχω ακούσει πρόσφατα από παιδιά που πέθαναν οι παραμελητικοί γονείς τους ή οι κακοποιητικοί γονείς τους, ότι ένιωσαν μια τεράστια ανακούφιση και ότι μπόρεσαν επιτέλους στην ηλικία τους 40, στην ηλικία τους 45, μπόρεσαν επιτέλους να αρχίσουν να έχουν μια πιο αυθεντική σχέση με τον εαυτό τους, επειδή πλέον δεν είχαν εκείνη την τακτική επαφή με τον τοξικό γονέα, ο οποίος τους αναστάτωνε και τους έκανε να μπαίνουν σε συναισθηματικές αναδρομές, σε emotional flashbacks και να πάνε πίσω ψυχοσυναισθηματικά και να γίνονται ξανά εκείνα τα μικρά παιδάκια και να βιώνουν όλα εκείνα τα πολύ άσχημα συναισθήματα της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες. Πρέπει να το δούμε ξεκάθαρα ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ναρκισσιστικές οικογένειες, τα παιδιά που μεγαλώνουν με παραμελητικούς γονείς, όχι μόνο όσα παιδιά μεγαλώνουν με ενεργώς κακοποιητικούς γονείς, αλλά και με παθητικά κακοποιητικούς γονείς, είναι θύματα. Είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Και ως θύματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Ως θύματα τα οποία δεν έχουν μια απλή διαταραχή μετατραυματικού στρες, αλλά μια σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, η οποία σημαίνει ότι με κάθε trigger, με κάθε αφορμή, που στην περίπτωση αυτή είναι το να μιλήσει στο τηλέφωνο μαζί του ή να σκεφτεί να μιλήσει στο τηλέφωνο μαζί του, το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας στην παιδική ηλικία επιστρέφει συναισθηματικά στην κατάσταση του πολύ πρόσφατα κακοποιημένου ανθρώπου. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλη ψυχολογική αναστάτωση, μιλάμε για επαναθυματοποίηση, επαναθυματοποίηση, επαναθυματοποίηση. Καλύτερα 1000 φορές να θεωρηθείς αγενής, καλύτερα να θεωρηθείς ότι δεν είσαι καλή κόρη, ότι δεν είσαι καλός γιος, ότι δεν νοιάζεσαι για το γονιό σου, ότι είσαι δεν ξέρω εγώ τι, παρά να μπαίνεις εγνώση σου συνέχεια ξανά στη συνθήκη εκείνη από την οποία προσπαθείς να ξεφύγεις όλη σου τη ζωή. Δεν πρέπει να υποτιμούμε το τραύμα και το δράμα των ψυχικά παραμελημένων παιδιών. Σου έχω πει ξανά ότι διαβάζω το βιβλίο του Πιτ Βόλκερ που έχει να κάνει με τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, στο οποίο λέει ότι τα πιο αδικημένα παιδιά και από τους ειδικούς ψυχικής υγείας που τους αντιμετωπίζουν μετά στη θεραπεία και από το κοινωνικό σύνολο είναι τα παιδιά που είχαν παραμελητικούς γονείς. Γιατί ένας εμφανώς κακοποιητικός γονιός, κάποιος ο οποίος βγάζει τη ζώνη και σε χτυπάει, κάποιος ο οποίος σου δίνει χαστούκια, κάποιος ο οποίος σε κλειδώνει μέσα σε ένα δωμάτιο, κάποιος ο οποίος κάνει βία που είναι φανερή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί από το περιβάλλον ως κακοποιητής και να έχει κάποια συμπάθεια το θύμα. Ένας γονιός ο οποίος δουλεύει
Φέρνει τα λεφτά στο σπίτι. Παρέχει. Είδες, λέει, ο πατέρας της δούλευε, ερχόταν από τη δουλειά, καθόταν πάνω στον καναπέ και χανόταν στο σπίτι του. Δεν γυρίζει, δεν πάει με στα ποτά, στα ξενύχτια, δεν απατάει, δεν κάνει. Από την κοινωνία λέει, τι τέλειος πάω, οικογενειάρχης. Η έγνοια του είναι δουλειά σπίτι, δεν ξεμητίζει από το, δεν ξεμητίζει αυτός ο άνθρωπος. Τι κόρη του είναι αυτό τώρα που δεν το θέλει τον πατέρα της. Πρέπει να το τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η συναισθηματική παραμέληση. Και να μην μιλήσω και για τραγικότερες περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχει και η σωματική κακοποίηση, και η ψυχική κακοποίηση, και η συναισθηματική παραμέληση. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Νομίζω ότι μπορούμε να ταυτιστούμε κι εμείς ως θεραπεύτριες και από προσωπικά μας βιώματα και από κυριολεκτικά χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων που μεγάλωσαν με τέτοιο τρόπο, που μέσα τους κουβαλούν ένα τεράστιο τραύμα που οι γύρω τους δεν το βλέπουν. Και λένε, κοίτα την αυτή, τόσο χρονό γυναίκα και κρατάει μούτρα στον πατέρα της. Κοίτα την αυτή, τόσο χρονό γυναίκα και τα βάζει με τη μάνα της. Ρώτησες εκείνον τον άνθρωπο τι κουβαλάει μέσα του. Κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πώς βίωσε ένας άνθρωπος μέσα σε μια οικογένεια και ανάλογα και με τη φάση της οικογένειας, γιατί δεν είναι όλες οι φάσεις της οικογένειας το ίδιο. Δηλαδή οι γονείς μπορεί με ένα τους παιδί να είναι διαφορετικοί από ότι είναι με τα άλλα, ή καλύτεροι ή χειρότεροι, ανάλογα με το πώς ήταν, πώς τους βρήκε ο ερχομός του μωρού στην οικογένεια. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι βίωνε εκείνο το πλάσμα μέσα σε αυτή την οικογένεια. Η εξωτερική εικόνα μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είναι αυτή που βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό κανένας μας δεν έχει το δικαίωμα, πιστεύω, να κρίνει τα βιώματα κανενός. Ας δούμε τα δικά μας βιώματα και να είναι σεβαστό το όποιο βίωμα και το όποιο αφήγημα μας πει οποιοδήποτε για τη δική του ζωή. Ωστόσο, όταν γίνει, για να επανέλθω, όταν γίνει αυτή η αποξένωση από τον παραμελητικό γονέα, από τον γονέα που συναισθηματικά μας έχει αποκληρώσει για δικούς του λόγους και αποξενωθείς και έχεις αποχή από την κακοποιητική συμπεριφορά του, τότε πέραν από το ότι υπάρχει μία λύτρωση, γιατί σταματάς την κακοποίηση εσύ, δεν της επιτρέπεις να επανέλθει, με το να μην έχει σχέση μαζί του, μπορείς και πιο εύκολα να το συγγυρίσεις όλο αυτό μέσα σου, δηλαδή να βρεις κάποια καλά σημεία αυτού του ανθρώπου και να τον μέσα σου να τον συγχωρέσεις, αλλά μένοντας στην απόσταση. Γιατί όταν πας κοντά, ξαναγεννιούνται και ξαναβγαίνουν οι ερημίες, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν το ερμηνεύει έτσι. Δεν καταλαβαίνει ότι εσύ απέχεις γιατί θέλεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου από αυτόν, αυτός το ερμηνεύει μέσα από το δική του αφήγημα. Το οποίο μπορεί να είναι να το αχάρισε το παιδί και το μεγάλωνα και του δώσα εκείνο και του δώσα τ' άλλο και αυτό να πώς με ξεπληρώνει και είναι αγνώμων και είναι αχάριστο και είναι δεν ξέρω τι άλλο λέει, μπορεί να λέει. Λοιπόν, οπότε σου συμπεριφέρεται ως σαν να είσαι αυτό το παιδί και σένα σου ξαναθυμίζει ποιος είναι αυτός ο γονιός. Οπότε, όποτε έρχεσαι κοντά, αναβιώνεις ξανά και επαναθυματοποιείσαι, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η διαφορά των αφηγημάτων του πατέρα, της μητέρας και του παιδιού, και γι' αυτό λέμε μακριά και αγαπημένοι. Και όταν επέρθει ο θάνατος, που είναι στη ζωή, είναι το μόνο σίγουρο, ότι όλοι κάποια στιγμή όλοι θα πεθάνουν. Όλοι θα πεθάνουν και οι καλοί γονείς θα πεθάνουν και οι κακοί γονείς ακριβώς, θα πεθάνουν. Και οι τότε είναι πιο εύκολο. Και οι γονείς θα πεθάνουν. Είναι πιο εύκολο να συγχωρέσεις τον άνθρωπο αυτό, καθότι θα τελέψει όλη αυτή η κατάσταση που κάνει. Θα σταματήσει η κακοποίηση. Μόνο τότε θα σταματήσει η κακοποίηση. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Είναι μακρύς ο δρόμος και χρειάζεται πάρα πολύ ψυχολογική υποστήριξη το άτομο αυτό για να μετέχει από όλα αυτά τα στάδια. Καλύτερα να κάνει εντατική ψυχοθεραπεία. Είπε η κοπέλα ότι έκανε για 3 χρόνια ατομική ψυχοθεραπεία και λέει ότι τώρα κάνει ομαδική ψυχοθεραπεία. Εγώ θα της προτείνω να το φέρει στην ομάδα αυτό το ζήτημα. Και μπορεί να πάρει και υποστήριξη από τα υπόλοιπα μέλη της ψυχοθεραπευτικής ομάδας, το οποίο να είναι ιδιαίτερα στηριχτική.
Εμείς είμαστε πολύ υπέρ της, των ψυχοθεραπευτικών ομάδων. Τρέχουμε ήδη μια ψυχοθεραπευτική ομάδα διαδικτυακή, εμείς οι δύο, που έχει σχέση με τη θεραπεία της συνεξάρτησης και το έχουμε δει και στην πράξη, όχι μόνο από τις δικές μας ομάδες, αλλά και από τις ομάδες άλλων θεραπευτών, ότι μέσα σε μια ομάδα μπορεί να υπάρξει και μια συμμαχία μεταξύ των μελών, η οποία είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική. Δηλαδή, άλλο να πηγαίνει στο ψυχολόγο μόνο σου και να έχει μόνο το ψυχολόγο σου σύμμαχο, σε μια ψυχοθεραπευτική ομάδα θα έχει τον ψυχολόγο ή του ψυχολόγου. Εμεί κάνουμε ομάδε που είμαστε και δύο μαζί, και τα άλλα μέλη τη ομάδα. Όλοι να νιώθει ότι έχει ένα κύκλο προστασία, ότι έχει ένα χώρο στον οποίο θα σε καταλάβουν, μια φωλιά. Έχει ένα δίκτυο. Έχει ένα δίκτυο υποστηρικτικό. Είναι καλή και η ατομική και η ομαδική μαζί, όταν συνυπάρχουν αυτές οι δυσκολίες. Ναι, έχεις δίκιο. Μπορεί να γίνει και συνδυαστικά. Δηλαδή, μπορεί να έχει να επιστρέψει στην ψυχολόγο, στον ψυχολόγο που έκανε ατομικές συνεδρίες για έξτρα υποστήριξη αυτή την περίοδο που έχει αυτή τη δυσκολία και να το πάρει και στην ομάδα της. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αριστονίκη μου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά τα οποία αναστατώνονται στη θέα των γονέων τους. Σε όλα τα ενήλικα παιδιά τα οποία αναστατώνονται στη θέα των γονέων τους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους νιώθουν ότι δεν τους καταλαβαίνει το κοινωνικό σύνολο και τους επιβάλλει να κάνουν πράγματα τα οποία τους αρρωστάνε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους υποφέρουμε από τη σύνθετη διαταραχή με το τραυματικό στρες. Προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τη συνεξάρτησή μας, προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τις αδυναμίες μας, να ενδυναμωθούμε και να μπορούμε να χαρούμε τη ζωή επιτέλους. Γιατί αυτό είναι στο οποίο στοχεύει και η ψυχοεκπαίδευση και η ψυχοθεραπεία και γενικά ο πνευματικός μας αγώνας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αριστονίκη μου. Εγώ σας ευχαριστώ.